Μεγάλος στόχος περιγράφει τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές του αγώνα. Κέρδισε ο Κασάπης, δίνει στο Δημητριάδη και πάλι ο Κασάπης είναι μόνος του απέναντι από το Ράντο. Για να δούμε. Παντώ ο Κασάπης, η μπάλα στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Θα μπει ο Καλατζής στην περιοχή του Ατματζίδη, θα δώσει και στον Προτάσοφ. Μόνο στο σούτ από τον Προτάσοφ και το 0-1 για τον Ολυμπιακό. Καλατζής. Η παλιά του Καλατζή για τον Κρίστεσεν δεν είναι offside, για να δούμε αν θα προλάβει. Είναι πιο γρήγορος από τον Βλάχο. Θα μπει στην περιοχή του Ατματζίδη. Η μπάλα στο δοκάρι και το 0-2 για τον Ολυμπιακό. Κερδίζει και την κόντρα. Δίνει στον Καραπιάλη. Καραπιάλης. Προτάσω Καραπιάλης το 1-2 για να δούμε το σούτ από τον Καραπιάλη. Μπάλα στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Πάντα ο Καραπιάλης με την μπάλα. Δεξιά του είναι ο Γκόνιας. Τώρα θα πάρει μέσα στην περιοχή του Ατματζίδη. Θα βγάλει και τη σέντρα στο μονάλ πλευρά. Χατζίδης. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό για το 0-3. Αλεξανδρής θα βγάλει τη σέντρα, η απόκριση από τον Αμανατίδη, από την άλλη πλευρά ο Αγορογιάννης, το σούτ και το 1-2 για την ΑΕΚ στο 85ο λεπτό. Αγορογιάννης για τον Μητρόπουλο, τα κουνάκια, ο Αλεξανδρής με στην περιοχή, θα κάνει το σούτ και ο Ράτος θα κρατήσει το 1-2 στον 91ο λεπτό. Με εντυπωσία της ΑΕΚ που έχουν παράπονα και από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, γιατί δεν επέτρεψε τη χρησιμοποίηση του Σταύρου Σταματή, το δελτίο του ισχύει από αύριο. Όλα αυτά όμως μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε τώρα στην περιγραφή του Χρήστου Τυρακόπουλου και το ρεπορτάζ του Γιάννη Λιαλιάτση. Κάθε ομάδα όπως αυτή η σημερινή έχει κάτι που αφήνει, γράφει ιστορία, πώς λένε, και αυτό θα μένει, τίποτα άλλο, εμείς κοιτάμε αυτά που μας ενδιαφέρει. Αυτά ρέκορ που είχαμε, που δεν χάσαμε παιχνίδι στο δικό μας κήπεδο, μία φορά έπρεπε να έρθει, ήρθε σήμερα. Ο Ολυμπιακός σήμερα έδειξε ένα διαφορετικό πρόσωπο, τελείως διαφορετικό, και το πρόσωπο αυτό είναι το πραγματικό του Ολυμπιακού, αυτό που του αρμόζει, και αυτό που μπορεί να παίξει και μπορεί να το παίξει ακόμα καλύτερα από ό,τι έπαιξε σήμερα. Τσάρτας. Την μπάλα του Τσάρτα είναι για τον Δημητριάδη που διεκδικεί. Και η μπάλα παραλίγο να γίνει το λάθος. Βγαίνει και διώχνει ο Ράντος. Τσιαντάκης τώρα. Το σουτ Τσιαντάκη εύκολα θα μπλοκάρει ο Ατματζίδης. Και να η ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Κασάπη που θέλει να μπει. Ο Ράντος δεν μπορεί να το σταματήσει. Το σουτ του Κασάπη, η μπάλα πάει στο οριζόντιο δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Έχει γίνει πολύ ωραία η εναλλαγή της μπάλας και ο Κασάπης βρίσκεται τέτ α τέτ με τον Ράντο, τον οποίο αποφεύγει. Προσπαθεί ο Ράντος να το σταματήσει. Το σούτ του Κασάπη, η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι. Η παλιά του Σιαντάκη, η κεφαλιά του Κρίστεσεν είναι πάνω από τα δοκάρια. Ο Γορογιάννης ξανά για τον Αλεξανδρή, ο οποίος γύρισε, έκανε και ένα σούτ πάνω όμως στο Ράντο. Τσάρτας έχει χώρο μπροστά του, δοκιμάζει και ένα σούτ με το δεξί πόδι. Ο Σκοπιανός για τον Αλεξανδρή που θέλει να κάνει σουτ και το κάνει τελικά, η μπάλα περνάει out. Η παλιά και το παιχνίδι συνεχίζεται για τον Ολυμπιακό. Η παλιά γυρίζει, προσπαθεί να ληφθεί ο Προτάσοφ, το σουτ, ο Ατματζίδης δεν μπορεί και είναι γκολ. 0-1, ο Ατματζίδης έχασε την μπάλα μέσα στα χέρια του σε ένα σουτ που φαινομενικά μπορούσε εύκολα να τα αποκρούσει. Όπως ήρθε την μπάλα Προτάσοφ, ευνηδιάστηκε στο 20, στο 19-20. Ξαναβλέπετε τη φάση από την ενέργεια του Κρις Καλατζή, ο Προτάσοφ ελίσσεται, ξεφεύγει από τον Βλάχο. Το σουτ δεν είναι και το καλύτερο που μπορεί να κάνει. Ο Ατματζίδης χάνει την μπάλα. 0-1. Ο Ολυμπιακός προηγείται. Και πίσω κάμερα μπορεί να σας δείξει ακόμα καλύτερα πώς η μπάλα φεύγει από τα χέρια του Ατματζίδη. 0-1 λοιπόν στο 19. Με τον γκολ του Ολέγ Προτάσοφ. Να τώρα η ΑΕΚ με τον Λίζ Ζίσκοβιτς που όμως ήταν ένα βήμα πιο εκεί από ό,τι έπρεπε. Το σουτ διώχνει ο Μιτσιμπόνας. Προσπαθεί δεύτερη φορά. Δεν μπορεί. Όπως όλα τα κόρνερ μέχρι τώρα, ο Βασίλης ο Τσάρτας. Εκεί όμως παίρνει την μπάλα, δεν είναι καλοκτυπημένο. Σουτ του Σαβεύσκη. Ευκαιρία τον Αλεξανδρή. Το σουτ, η μπάλα περνάει δίπλα από το δοκάρι. Ευκαιρία για την ΑΕΚ να εσωφαρίσει με τον Αλέκο Αλεξανδρή εδώ. Έπεσε ο ρυθμός εδώ, ένα πεντάλεπτο. Την παλιά που γίνεται και φεύγει ο Κρίστενσεν και είναι και γρήγορος απέναντι στον Ατματζίδη. Το πλασέ του Κρίστενσεν, η μπάλα στο δοκάρι και το 0-2 για τον Ολυμπιακό είναι γεγονός με τον Δανό στο 40. Εδώ ο Δανός Μπεν Κρίστενσεν είναι πολύ γρήγορος. Η άμυνα της ΑΕΚ, τα κενά είπαμε, είναι μεγάλα με την απουσία του Μανολάλα και του Σταματή. Πιάστηκε στον ύπνο στην παλιά που έγινε στο κενό χώρο. Ο Δανός βρέθηκε απέναντι τον Ατματζίδη. Το σουτ του βρήκε πρώτα το δοκάρι και το 0-2 για τον Ολυμπιακό είναι γεγονός. Να η σέντρα. Ο Ράντος χάνει την μπάλα, ευκαιρία και είναι η ευκαιρία η μεγάλη για την ΑΕΚ να ξαναμπεί στο παιχνίδι με τον Αλέκο Αλεξανδρή. Στο σημερινό παιχνίδι το πρώτο σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Η μπάλα περνά από όλους, προσπάθησε ο Προτάσοφ, ήρθε ο Κρίστενσεν, γύρισε την μπάλα, το σούτ από τον Καλατζή, η μπάλα φεύγει και ο Χατζίδης που στέκεται όρθιος, υπάρχει από την άλλη πλευρά πάλι μόνος παίκτης του Ολυμπιακού, αλλά δεν πέρασε την μπάλα, πήγε να μπει ο Καραπιάλης, πήγε να γίνει το 1-2 και έγινε το σούτ του Καραπιάλη, μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.
Μια πολύ καλή προσπάθεια, επιθετική προσπάθεια του Ολυμπιακού. Αλλά αυτό που βλέπετε εδώ είναι το 1-2. Προτάσοφ Καραπιάλη και το σουτ που συγκλονίζει εδώ το δοκάρι. Σχεδόν στο ίδιο σημείο πήγε και το σουτ του Κασάπη στο πρωτεμήθρο. Αλεξανδρής για τον Σαβεύσκη. Η παλιά του Σαβεύσκη παραλίγο το αυτογκόλ. Διώχνει ο Σεκόρνερ, ο Καλατζής παραλίγο να κάνει το αυτογκόλ και είναι το κόρνερ από τον Ράντο. Σαβεύσκη ξεφεύγει, κάνει και τη σέντρα. Ο Ράντος μαζεύει εύκολα. Μην ξεχνάμε ότι σε αυτές τις φάσεις πρέπει να περάσει ολόκληρη η μπάλα. Βλέπετε εδώ τον Ράντο. Μαζεύει και η μπάλα είναι εκτός. Καραπιάλης κόβει για τον Κόνια. Ο Κόνιας κάνει την παλιά και ο Χατζίδης χάνει την ευκαιρία σχεδόν σε κοινό τέρμα να πετύχει το 0-3, μια φάση που γίνεται στο 79 προς 80, μια φάση που ξαναβλέπετε, έχει πάρει ήδη την μπάλα εδώ ο Τάκης ο Κόνιας από τον Καραπιάλη, το γύρισμα και ο Χατζίδης κατορθώνει πραγματικά από εκείνη τη θέση να στείλει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Φάση που ξαναβλέπετε, βέβαια είχε πολύ φάλτσο η παλιά του Κόνια. Και το 2-1 πιστεύω κάπου θρίαμβος είναι, γιατί είναι τόσο καιρό η ΑΕΚ εδώ μέσα και εντάξει, καταφέραμε να νικήσουμε. Ο Καλατζής επεμβαίνει και έχουμε ένα φάουλ, δυνατό, πολύ, πολύ δυνατό φάουλ του Καλατζή πάνω στον Βαγγέλη τον Αλεξανδρή. Και ο Καλατζής τελικά δέχεται την δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει σε αυτά τα τελευταία 9 λεπτά με 10 παίκτες από την αποβολή του Έλληνου Αυστραλού. Φοβήθηκα λίγο, μόνο ότι έκανα λάθος που έφαγα την άλλη κάρτα και φοβόμουν να μήπως βάλουν κάποιο γκολ και να πάλι να είμαστε, ξέρεις, μέσα. Αλλά το καταφέραμε και όλοι παίξαν σοβαρά και αυτό έχει σημασία. Τον Βλάχο η μπάλα για τον Αλεξανδρή. Η σέντρα περνάει η μπάλα, το διώξει το Μανατίδη. Το σουτ που γίνεται και είναι 2-1 για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ μειώνει με τον Γιώργο τον Αγορογιάννη, από ό,τι μπορώ να δω. Το σουτ Αγορογιάννη στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και σίγουρα τα τελευταία 5 λεπτά αναμένονται δραματικά και με πολύ ενδιαφέρον. Σαβεύσκι περνάει, γίνεται και ένα σουτ, η μπάλα χτυπάει πάνω στο Μιτσιμπόνα, φωνάζουν για χέρι οι οπαδοί της ΑΕΚ και εδώ θέλει να περάσει ο Σαβανάτζοβιτς, έγιναν οι αλλαγές, τα κουνάκια η μπάλα, η ευκαιρία, το σουτ, ο Ράντος θα διώξει δεύτερη προσπάθεια και ο Ράντος θα μπλοκάρει την μπάλα μπροστά από τον Ρέφιξ Σαβανάτζοβιτς, η ΑΕΚ ακουμπάει στις καθυστερήσεις, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων την ισοφάριση στην φάση που βλέπετε τα δάχτυλα, η άκρη των δαχτύλων του Ράντου στο σουτ που κάνει ο Αλεξανδρής εδώ. Διατηρούν το 2-1 για τον Ολυμπιακό. Είμαστε πρώτοι ακόμα. Και να συνεχίζουμε. Όπως πάντα, πιστεύω ότι θα ξεχάσουμε αυτή η ήττα. Όσο είναι βαρύ. Γιατί δεν έχουμε άλλη λύση. Και να κοιτάμε το παιχνίδι με το ιδιαστικό διαχείρι. Συγχαρητήρια στο Ολυμπιακό. Θέλω να πιστεύω ότι η ομάδα αυτή έχει μέλλον και συμπληρώνοντας ίσως ορισμένα κενά τα οποία υπάρχουν, νομίζω ότι μπορεί να ελπίζει σε κάτι καλύτερο. Ο Σαματής δεν μπορούσε να πάρει δελτίο και αυτό. Δεν μπορούσε να τον υπολογίζει. Μπορείστε. Δεν το δώσανε δελτίο, κυρία Γιώργο. Τι μεταγραφή έκανε τώρα. Ξέρω εγώ, ρώτησα αυτούς τους κύριους που είναι πέθυνοι εκεί. Εμένα ρωτάτε αν όμως.